Ψυγείο εξακολουθεί να θυμίζει το κέντρο υγείας Αργαλαστής, το οποίο παραμένει χωρίς θέρμανση καθώς δεν υπάρχουν χρήματα για την αγορά πετρελαίου. Παρότι βρισκόμαστε στα τέλη Νοεμβρίου και από αύριο προβλέπεται ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας, στο κέντρο υγείας Αργαλαστής, το οποίο βρίσκεται σε μια ορεινή περιοχή, δεν υπάρχει πετρέλαιο ούτε για δείγμα, καθώς η 5η υγειονομική περιφέρεια δεν έχει εγκρίνει ακόμη τη σχετική πίστοση. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη, άκρως απαράδεκτη. Έχει ενημερωθεί, είπε, πολλαπλές φορές και εμείς στη συνάντηση που είχαμε πρόσφατα σαν συντονιστικό με τον κύριο Αντωνίου, είπαμε και για τις ελλείψεις σε πετρέλαιο, είπε ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά φαίνεται ότι δεν μας είπε κάποια απάντηση, δεν μας έδωσε τότε κάποια απάντηση, γιατί δεν έχει να μας δώσει. Γιατί δεν έχουν σκοπό να κρηματοδοτήσουν τίποτε στην δημόσια υγεία. Πώς λειτουργεί το κέντρο, πώς εξετάζονται οι ασθενείς χωρίς πετρέλαιο? Πηγαίνει για μια πάθηση ο ασθενής και φεύγει και με πνευμονία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και από την άλλη θέλω να πω ότι η αδιαφορία τους είναι σκεμμένη. Είναι στοχευμένη για να ενισχύσουν μόνο και μόνο την ιδιωτική υγεία. Δεν τους ενδιαφέρει. Και τους πολίτες της περιφέρειας τους θεωρούν δεύτερης τρίτης κατηγορίας. Στο θέμα παρενέβη ο βουλευτής Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Μπουκόρος με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή προς τους Υπουργούς Οικονομίας και Υγείας, επισημένοντας ότι οι προμηθευτές πετρελαίου αδυνατούν να προμηθεύσουν το κέντρο υγείας με τις κατάλληλες ποσότητες πετρελαίου, διότι τα οφειλόμενα ποσά για τις προμήθειες παλαιότερων ετών τους καταβλήθηκαν με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Ως εκ τούτου, οι αίθουσες του κέντρου υγείας παραμένουν χώροι αφιλόξενοι τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους ασθενείς λόγω του ψύχους. Ο βουλευτής Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας ζητεί από τους αρμόδιους υπουργούς να επιλύσουν άμεσα το ζήτημα θέρμανσης που έχει ανακύψει στο κέντρο υγείας της Αργαλαστής. Πάντως, ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών της Μαγνησίας αποδίδει το πρόβλημα στη γενικότερη προσπάθεια, όπως λέει, υποβάθμισης της δημόσιας υγείας και επικαλείται πρόσφατη δικαστική απόφαση με την οποία επιτρέπεται στους πανεπιστημιακούς γιατρούς να χειρουργούν σε ιδιωτικές κλινικές, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την τσέπη των ασθενών. Έγινε δίκη κατά των πανεπιστημιακών, 16 πανεπιστημιακών, για τι χειρουργούσαν ιδιωτικά σε κλινικές στη Λάρισα και δικαιώθηκαν. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Δικαιώθηκαν σημαίνει ότι καλά κάνανε και χειρουργούσαν έξω, άρα θα συνεχίζουν να χειρουργούν. Υπάρχει και πρωτοσέλιδο στην Ελευθερία το Σάββατο για αυτή την απόφαση. Όλα με κάθε τρόπο μπορεί να είναι διαφορετικός πάντα ο τρόπος, γιατί προσέχουν για να προσανατολίζουν λίγο το κοινό, αλλά ο στόχος είναι αυτός και αυτό θέλουν να πετύχουν. Να διαλύσουν τη δημόσια υγεία και να ενισχύσουν μόνο τη ιδιωτική για όποιον έχει. Όποιος δεν έχει, ας πεθάνει.